Το πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας προκαταβολής, οι αντιδράσεις όσον αφορά την αργοπορία των αιτήσεων αλλά και των αξιολογήσεων ήταν από τα κυρίαρχα θέματα που απασχόλησαν την τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Κατερίνας Ιωαννίδου, προσωρινής Προέδρου της Δεσμός, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 1 Channel. Το πρόγραμμα της μη επιστρεπτέως όταν ανακοινώθηκε από τον Περιφερειάρχη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριο Χρήστο Μέτιο, μπορεί στην αρχή να προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων και να μην έγιναν οι κατάλληλες αλλαγές σύμφωνα με τους υπόλοιπους τομείς που ζητούσαν άνθρωποι του τουρισμού, ωστόσο αγκαλιάστηκε με τους επαγγελματίες όπως παραδείγματος χάρη του λιανεμπορίου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετέπειτα ξεκίνησαν οι αντιδράσεων αφορά και την καθυστέρηση των αιτήσεων. Από εκεί και πέρα, οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν άμεσα να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα αλλά και αποφάσεις για να προστατευτούν και να προχωρήσουν στις αξιολογήσεις που αφορούν τις αιτήσεις τους. Πρέπει να τονιστεί ότι όπως αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, η κυρία Ιωαννίδου, περίπου 22.000 είναι οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και μέχρι στιγμής έχουν αξιολογηθεί δυστυχώς οι 3.000, ενώ για τις επόμενες 10 ημέρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες της, πρόκειται να αξιολογηθούν και 6.000. Έχω την υπόσχεση του συνόλου του προσωπικού ότι σε 20 ημέρες από τώρα θα έχουν εξεταστεί 6.000 αιτήσεις. Θα ολοκληρωθούν. Σε 20 ημέρες από τώρα, 6.000 αιτήσεις, ναι. Από τις οποίες... Από το σύνολό τους, εάν έχετε εικόνα. Το σύνολό τους έχουν ήδη επεξεργαστεί γύρω σε 2.000 αιτήσεις. Στην 6 είμαστε στις 8.000 και οι αιτήσεις συνολικά είναι 22.000. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι επιχειρηματίες ζητούν άμεσα να πάρθουν οι κατάλληλες αποφάσεις και φυσικά να αξιολογηθούν οι αιτήσεις τους, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρόκειται να λήξει στις 18 Μαρτίου όσον αφορά την κατάθεση των αιτήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν περίπου άλλες τόσες αιτήσεις οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν και οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες να λάβουν τα χρήματα που πρέπει.